Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο προσφυγικό. Είχαμε σήμερα την έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για το προσφυγικό. Θα βάλουν πλάτη για το προσφυγικό οι Δήμοι, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό. Διεμήνυσαν τα μέλη της ΚΕΔΕ σε έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κυρίου Γιάννη Μουζάλα. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Θα δούμε ποιες ήταν οι αποφάσεις που είχαμε από την ΚΕΔΕ, γιατί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις δημάρχων, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, στο δελτίο ειδήσεων του West Channel, έχουμε τον αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημοσθένη Κουτσίδη. Κύριε Κουτσίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε τον κύριο Πατούλη να λέει ότι θα βάλουν πλάτη οι Δήμοι για το προσφυγικό, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό. Ποιες είναι οι αποφάσεις που πήρατε για μια κατάσταση η οποία την τελευταία περίοδο διωγγώνεται? Είδαμε ότι και στη Δυτική Μακεδονία έχουμε μεγάλες προσφυγικές ροές. Και ποια θα είναι τα επόμενα σχέδια και από την ΚΕΔΕ και από τους ίδιους τους Δήμους? Καταρχήν, αυτό το οποίο όλοι φαντάζονταν και φοβόταν ισχύει, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης για το προσφυγικό από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι αποσπασματικές κινήσεις. Απ' την άλλη, μέχρι τώρα έχει αντιμετωπιστεί με πολαιότητα αυτή η διαδικασία. Και μάλιστα με μια ιδεολειπτική αντιμετώπιση, και τα ακούγαμε τις δηλώσεις του καλοκαιριού από την πρώην Υπουργό, ότι λιάζονται οι πρόσφυγες και φεύγουν, και όλα αυτά μας οδήγησαν σε έναν κίνδυνο πραγματικά που μπορεί να είναι τεράστιος για τη συνοχή του κράτους αλλά και για τα προβλήματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση και ΕΔΕ και οι Δήμοι είναι μπροστά, και ΕΔΕ και οι Δήμοι συνδράμουν, αλλά απαιτούν από την κυβέρνηση, και αυτό προέκυψε από τη σημερινή συζήτηση, κάποια πράγματα. Πρώτα είναι να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία εθνικού συντονιστικού οργάνου, στο οποίο βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμετέχει η αυτοδιοίκηση. Βεβαίως τα κόμματα του κοινοβουλίου, η κυβέρνηση και όποιοι άλλοι, αλλά σίγουρα η αυτοδιοίκηση. Κατά δεύτερον, πρέπει να υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις για τον αριθμό των προσφύγων που θα φιλοξενηθούν κατά περίπτωση, για πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί αυτή η φιλοξενία και πώς θα στοιχεί τελικά αυτή η ιστορία, αυτό το εγχείρημα, και ποιος θα πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό, πώς θα πληρωθεί. Γιατί οι Δήμοι καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατον. Ήδη έχουν υποστεί υπολογισμούς τους πάρα πολλές μειώσεις. Θα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν από μόνοι τους. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τρίτον, και σημαντικότερο σε όλα αυτά, ότι εφόσον τη φιλοξενία την αναλαμβάνουν οι Δήμοι, θα πρέπει να θα διαχειριστούν απευθείας τα χρήματα χωρίς μεσάζοντες. Όπως γινόταν στα προγράμματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και σε άλλα με άλλους φορείς. Και τέταρτον, οφείλουμε σαν τοπικές κοινωνίες να προστατεύσουμε τους πολίτες από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία παράνομων μεταναστών. Όσοι είναι παράνομοι, θα πρέπει να είναι σε άλλες κλειστές υποδομές, όχι στους χώρους που θα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες, και θα πρέπει να επαναπροωθούνται, να γυρνάνε πίσω στη χώρα από την οποία προήλθαν, δηλαδή στην Τουρκία, κατά κύριο λόγο. Είναι κάποια σημαντικά ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν απάντησε. Αυτά ζητήσατε εσείς ως ΚΕΔΕ. Ο κύριος Μουζάλης τι σας απάντησε? Αναγνώρισε τις ευθύνες και τις παραλήψεις. Χρήματα έχει να δώσει όμως για να διαχειριστούν όλα αυτά? Γιατί να δούμε ότι την τελευταία περίοδο στην Κοζάνη, στα Γρεβενά και στη Δεσκάτη, μπορεί και σε άλλες περιοχές, είδαμε ότι ήρθαν πρόσφυγες. Να μιλήσουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Χρήματα δεν υπήρχαν. Ένα κονδύλιο της ΠΕΒ που δόθηκε για κάποια έτσι, για κάποιες σημαντικές ανάγκες. Τι με ειλικρινέστε τώρα? Θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο. Κανένας δήμος δεν έχει αρνηθεί να βοηθήσει το εθνικό έργο. Πλην όμως, θα πρέπει η κυβέρνηση με νομοθετικές ρυθμίσεις να εξασφαλίσει στους Δήμους που θα αναλάβουν αυτό το κομμάτι να έχουν αυξημένες ροές και να μπορούν να διατεθούν και υπάλληλοι για να βοηθήσουν αυτό το έργο. Θα πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Αν υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων, αν υπάρχει πρόβλημα χρηματορών, αν υπάρχουν τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα και να θέλει ένας Δήμος, δεν γίνεται με φιλανθρωπία και με εθελοντές να αντιμετωπίσει τέτοιο ζήτημα. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να υπάρξουν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις, να υπάρξει χρηματορροή, να υπάρξει διάθεση τέλος πάντων από την πολιτεία να λύσει αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, όσον αφορά και ένα τελευταίο ερώτημα για τη Δυτική Μακεδονία, υπήρχε κάποια εικόνα, ακούστηκε κάτι μέσα στη συνεδρίαση, αν το
αν θα δημιουργηθούν κάποιοι έτσι κι άλλοι χώροι φιλοξενίας, κύριε Κουπτσίδη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Δεν έχει εμπλακεί η ΚΕΔΑ, δεν έχει εμπλακεί η αυτοδιοίκηση και συνεπώς δεν μπορεί να συζητηθεί. Μάλιστα.